Σεραίοι Σεραίες και σωματεία της Περιφερειακής Ενότητας Σεραίων συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στον πεζόδρομο της οδού Κωνσταντίνου Καραμαλή και πιο συγκεκριμένα μπροστά από το διοικητήριο της πόλης και διαμαρτυρήθηκαν ζητώντας την αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Σεραίων προκειμένου να καλύπτει τις ανάγκες όλων των πολιτών. Την κινητοποίηση διοργάνωσαν το Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σεραίων, η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών του Νοσοκομείου και το Σωματείο Συμβασιούχων Νοσοκομείου Σεραίων. Δεν μπορεί να ανεχόμαστε πλέον οι υπηρεσίες υγείας να μας δίνονται με το σταγονόμετρο, να μας δίνονται με μεγάλη ταλαιπωρία στο να τις πάρουμε και να είναι μειωμένες σε σχέση με αυτές τις οποίες δικαιούται ο πολίτης σήμερα. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε να παραμένει υποστελεχωμένο το νοσοκομείο τα τελευταία χρόνια χωρίς να έχει γίνει καμία ουσιαστικά πρόσληψη και το μόνο που αλλάζει είναι ο αριθμός των συμβασιούχων ο οποίος παίρνουν κατά καιρούς. Ακόμα και την περίοδο της πανδημίας το νοσοκομείο στέναζε, εμείς φωνάζαμε για προσωπικό και το μόνο που ακούγαμε είναι ότι όλα πάνε καλά. Λοιπόν, δεν πάνε καλά. Προβλήματα που δεν υφίστανται από χτες μέχρι σήμερα είναι διαχρονικά προβλήματα. Αλλά βλέπουμε, παρόλο τις κινητοποιήσεις των σωματείων που κάναμε τα τελευταία χρόνια, είμαστε από τα σωματεία που πραγματικά κάναμε κινητοποιήσεις, βγήκαμε στους δρόμους, αναδείξαμε τα προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο μας, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει και ο κάθε συμπολίτης μας, ο κάθε δημότης του νομού Σεραίων να αναλάβει και αυτός λίγο την ευθύνη ότι του αφορά και αυτού να λειτουργήσει το νοσοκομείο όπως πρέπει. Όσον αφορά το σωματείο μας, τη φύλαξή της καθαριότητα, από το 2016 έχουμε προσληφθεί με διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί οριστική λύση. Ανταυτού η διοίκηση και η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει διαγωνισμός με εργολάβους για να μας πετάξει έξω. Οι συμμετέχοντες στη διαμαρτυρία μεταξύ άλλων ζήτησαν αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης του Γενικού Νοσοκομείου Σεραίων, την πλήρη στελέχωσή του με μόνιμο προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ώστε να μπορεί να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες σε υπηρεσίες υγείας των πολιτών, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις και ένταξη των εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγινά. Την επόμενη ημέρα των εκλογών, το Σεπτέμβρη, θα είμαστε όλοι εδώ για να απαιτήσουμε αυτά που ζητάμε και σήμερα και δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω από αυτό που μας ανήκει και είναι να έχουμε υγεία με βάση τις επιταγές της επιστήμης και όχι με βάση τα οικονομικά του κράτους. Οι ζωές μας είναι ανυπολόγιστης αξίας και δεν μπορούν να κοστολογούνται. Με ένα σύστημα υγείας στο νομό Σεραίων υποκατάρρευση, με ένα ΕΚΑΒ το οποίο υπολειτουργεί, με ανθρώπους οι οποίοι ήταν στην πρώτη γραμμή στην πανδημία και σήμερα είναι παραμελημένοι, σήμερα λοιπόν διεκδικούν να ακουστούν. Έχουν μια σειρά από δίκαια αιτήματα τα οποία περιλαμβάνονται και στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και στα οποία πρέπει να ενσκύψει η πολιτεία. Είμαστε εδώ λοιπόν δείχνοντας την παράστασή μας στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής και διεκδικούμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας για όλους. Η κοινωνία αντιδρά και ζητά ένα δημόσιο εθνικό σύστημα υγείας καθολικό για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Δυστυχώς την τελευταία δεκαετία, με αποκορύφωμα την τελευταία τετραετία με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο υποβαθμίστηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά οδεύει προς διάλυση. Στόχος να ιδιωτικοποιηθεί τμηματικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κάτι το οποίο είναι εγκληματικό. Στη διαμαρτυρία συμμετείχαν ο Ιατρικός Σύλλογος Σεραίων και οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ Σεραίων. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού ΕΚΑΒ Χρήστος Αγγελίδης αναφέρθηκε στις τραγικές ελλείψεις που αντιμετωπίζουν τα κλιμάκια του ΕΚΑΒ σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στην Περιφερειακή Ενότητα Σεραίων. Έχουμε φτάσει σήμερα, εν έτη 2023, να μην υπάρχει ούτε ένα στενοφόρο. Εμείς τι ζητάμε? Ζητάμε στην ενεργοποίηση, σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, την αναβάθμιση των κέντρων υγείας, εκτός από τα βαψίματα και από τις υπόλοιπες δομικές αλλαγές τις οποίες θα κάνει, να προσλάβει και γιατρούς των ειδικοτήτων που απαιτούνται για όλα τα κέντρα υγείας, νοσηλευτές για όλα τα κέντρα υγείας και να υπάρχει τουλάχιστον ένα ασθενοφόρο και στα 8 κέντρα υγείας. Αν υπάρχει τουλάχιστον ένα ασθενοφόρο και στα 8 κέντρα υγείας με τα 3 ασθενοφόρα που έχει η πόλη των Σεραίων, θα είναι πλήρως καλυμμένη από την Καστανούσα μέχρι και τα Κερδίλια ο νομός σε προνοσοκομιακή φροντίδα και διεκπαιδευμένο προσωπικό όπως είναι οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Τα αιτήματα για τα μέλη μας είναι η αύξηση των αποδοχών, γενναία αύξηση στο μέσο όρο περίπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλύτερες συνθήκες εργασίας
ώστε να μην εξαντλούνται σωματικά και ψυχικά με υπερβολικές εφημερίες και πολλές ώρες συνεχόμενες, αξιοκρατία, ασφάλεια, ευκαιρίες για επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξη, σωστή εκπαίδευση για τους ειδικευμένους και σωστές συνθήκες εργασίας για να μην φεύγουν στο εξωτερικό η νεολαία και καινούργια αναδόμηση των κλινικών ώστε να μην αποτελούνται μόνο από διευθυντές και επικουρικούς γιατρούς. Οι επικουρικοί γιατροί πρέπει να είναι μια λύση καθαρά προσωρινή και στο περιθώριο και οι κλινικές να επανδρώνονται με γιατρούς του ΕΣΥ που να βρίσκονται σε διαδοχικές βαθμίδες ώστε να μην επαναληφθεί το φαινόμενο της μαζικής εξόδου και απογύμνωσης των κλινικών που συνέβη πριν από μερικά χρόνια. Σε ένα νομό ο οποίος δυστυχώς πλήττεται στον τομέα αυτά, είναι σε πολύ άσχημο επίπεδο και το νοσοκομείο μας και τα υγεία μας και τα κέντρα υγεία μας. Δεν μπορεί ο κόσμος να βρει αυτό που λέμε την υγεία του με εύκολο τρόπο. Έχουν εφυτρώσει σαν μανιτάρια δεκάδες ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και εταιρείες ασθενοφόρων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να μιλάμε στον νομό Σερών για δημόσια παροχή υγείας όταν οι άνθρωποι αυτοί όλοι έχουν πληρώσει τα ασφαλιστικά τους, τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Ήρθε η ώρα να αντιδράσουμε. Να αντιδράσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε. Επίσης την κινητοποίηση στήριξαν ο Οδοντιατρικός και Φαρμακευτικός Σύλλογος Σερών, το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΗ, το Σωματείο Μετάλλων Ομού Σερών, το Σωματείο Εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Σωματείο Εργαζομένων της ΔΕΙΑΣ, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών, το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ, ο Δικηγορικός Σύλλογος Σερών, ο Δημοκρατικός Σύλλογος Σερών και ο Σύλλογος Κινητικά Αναπήρων.